Καλώς ήρθατε στο 57ο e-learning μάθημα για C++ Programming. Είμαι η Δήμητρα και σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για τις κλάσεις Abstract και τις καθαρά εικονικές συναρτήσεις. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να είστε προσεκτικοί. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα πούμε σήμερα και πρέπει να είστε προσεκτικοί για να τα καταλάβετε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε τρεις συναρτήσεις attack. Μία είναι η Virtual Void Attack, η άλλη Void Attack μέσα στην κλάση Ninja και η Void Attack μέσα στην κλάση Monster. Η πρώτη ήταν μέσα στην κλάση Enemy. Πάμε λοιπόν να γράψουμε λίγο κώδικα στη συνάρτηση Void Attack που υπάρχει μέσα στην κλάση Enemy. Θα καταλάβετε αργότερα το που θα μας χρησιμεύσει αυτό. Πάμε λοιπόν να γράψουμε απλά im the enemy class. Ένα απλό μήνυμα για να καταλάβετε το πώς δουλεύει και το τι γίνεται. Πάμε λοιπόν να το τρέξουμε. Βλέπουμε ότι δεν αλλάζει κάτι, το μήνυμα που γράψαμε δεν εμφανίζεται πουθενά. Βλέπουμε απλά το Ninja Attack και το Master Attack. Αν θυμόσαστε και πριν βάλουμε αυτό το μήνυμα, το ίδιο ακριβώς έτρεχε, δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Όποτε χρησιμοποιούμε όμως τον πολυμορφισμό και χρησιμοποιούμε ένα αντικείμενο από την κλάση Enemy, θα πάει στην κλάση Enemy και επειδή η συνάρτηση που θα βρει θα είναι Virtual, όπως βλέπετε εδώ, θα χρησιμοποιήσει τον δείκτη και θα πάει στην ανάλογη κλάση. Με αυτόν εδώ τον δείκτη θα πάει στην κλάση Ninja ή στην κλάση Monster. Ουσιαστικά αυτό είναι που θα γίνει τώρα. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω καθαρά τι είναι η εικονική συνάρτηση καθαρά. Πάμε λοιπόν τώρα και αφαιρούμε τον κώδικα από την κλάση Monster. Βασικά αυτό όλο το κομμάτι θα πρέπει να σβήσουμε. Ωραία, και πάμε τώρα να το τρέξουμε να δούμε τι θα γίνει. Βλέπετε ότι μας εμφανίζει κανονικά το Ninja Attack, αλλά στην κλάση Master που έχουμε σβήσει τον κώδικα εμφανίζει το I am the enemy class. Ουσιαστικά αυτό γίνεται γιατί εφόσον δεν θα βρει κώδικα μέσα στην κλάση Master, αυτό που κάνει είναι να κληρονομεί την κλάση Enemy και να εμφανίσει αυτό το μήνυμα από την εικονική συνάρτηση, γιατί εδώ δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Γι' αυτό το λόγο η διεύθυνση που θα βρει εδώ δεν θα μπορέσει να εμφανίσει κάποιο μήνυμα. Ουσιαστικά βοηθάει στο να κληρονομήσει την κλάση, την συνάρτηση Attack, την εικονική συνάρτηση Attack που υπάρχει στην κλάση Enemy. Αρκετά εύκολο πιστεύω. Έτσι, άμα έχουμε εικονική συνάρτηση, δεν υπάρχει πρόβλημα αν δεν υπάρχει κώδικας γραμμένος στις άλλες κλάσεις, γιατί αυτήν θα την κληρονομήσουν. Ας γράψουμε πάλι τον κώδικα που σβήσαμε εδώ στην κλάση Monster. Ωραία. Όταν έχουμε μία καθαρά εικονική συνάρτηση, δεν υπάρχει κυρίως μέρος σε αυτήν. Πάμε βασικά να το ξανασβήσουμε για να δείτε πρώτα αυτό το παράδειγμα. Πάμε να βάλουμε εδώ την κλάση, να σβήσουμε τον κώδικα που υπάρχει εδώ μέσα και ουσιαστικά να βάλουμε αυτήν την κλάση ίση με 0. Δηλαδή, μία τέτοια συνάρτηση δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό κάθε φορά που την κληρονομεί μία συνάρτηση, πρέπει να αντικαθιστούμε την συνάρτηση. Έτσι, πρέπει να το θυμόσαστε αυτό, είναι σημαντικό. Πάμε λοιπόν να τρέξουμε το πρόγραμμά μας. Βλέπουμε ότι μας εμφανίζει λάθος εδώ στο Monster στο αντικείμενό μας. Αυτό γίνεται γιατί η κλάση είναι άδεια. Είναι άδεια και η συνάρτηση που θα κληρονομούσε ουσιαστικά στην κλάση Enemy και η κλάση Monster είναι άδεια. Γι' αυτό το λόγο μας βγάζει το λάθος. Αν όμως βάλουμε πάλι τον κώδικά μας στην κλάση Monster και το τρέξουμε, βλέπετε ότι εμφανίζεται κανονικά το μήνυμα της Monster Attack και δεν υπάρχει κανένα απολύτως λάθος. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει κώδικας και στις δύο συναρτήσεις που κληρονομούν την εικονική συνάρτηση. Θα λέτε τώρα, εντάξει, καταλάβαμε τι είναι μια καθαρά εικονική συνάρτηση, αλλά τι είναι οι κλάσεις Abstract. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τις κλάσεις Abstract. Ουσιαστικά, η Abstract κλάση είναι ό,τι πιο εύκολο. Είναι μια κλάση που έχει μέσα της μία καθαρά εικονική συνάρτηση. Ουσιαστικά είναι η κλάση Enemy. Απλά να έχει μία καθαρά εικονική
συνάρτηση. Αυτό είναι όλο και η κλάση εδώ. Είναι απλά οποιοδήποτε κλάση έχει μέσα της μία καθαρά εικονική συνάρτηση. Πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη ανάλυση το τι είναι μία κλάση abstract. Πιστεύω να τα καταλάβατε. Το παράδειγμα μας να σας βοήθησε να καταλάβετε καλύτερα το τι γίνεται με τις abstract κλάσεις και περισσότερο με τις καθαρά εικονικές συναρτήσεις και πώς χρησιμοποιούνται. Αυτά έχω λοιπόν για αυτό το μάθημα. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε βέβαια να σχολιάσετε. Τα λέμε στο επόμενο μάθημά μας.